Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. 8 προτάσεις έργων που είχε καταθέσει η Περιφέρεια Ηπείρου εντάχθηκαν στη δράση υποδομές εγγύων βελτιώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στην Άρτα, τα έργα που εντάσσονται αφορούν έργα εξυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού το ΕΒ. Ζώνη Αράχθου με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ, έργα εξυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του αρδευτικού δικτύου Περάνθης Λουτροτόπου με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια 200.000 ευρώ και έργα εξοικονόμησης νερού Γραμμενίτσας Βλαχέρνας με προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο 190.000 ευρώ. Σημαντικά έργα, όμως πιο αναλυτικά για τις εντάξεις και τις χρηματοδοτήσεις των έργων αυτών θα μας αναλύσει τώρα και θα μας ενημερώσει ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας, ο κύριος Βασίλης Ψαθάς, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Κύριε Ψαθά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλή Σαρακοστή σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πράγματι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα μια θετική είδηση για την Περιφέρεια Ηπείρου, για την Περιφερειακή Ενότητα της Άρτας. Οι προτάσεις που υποβάλαμε ως Περιφέρεια έχουν εγκριθεί από τη διαχειριστική του Υπουργείου Γεωργίας. Οι δύο προτάσεις, το εξυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου Λουτρότοπος Περάνθη και εξοικονόμηση νερού του ΕΒ Βλαχέρνας, είναι προτάσεις οι οποίες κατατεθήκαν από την πλευρά μας, είναι προτάσεις οι οποίες πληρωθήκαν από τις υπηρεσίες μας, είναι προτάσεις που τις έχουμε ιεραρχήσει και τις έχουμε μελετήσει και τις έχουμε οριμάσει ως τεχνικές υπηρεσίες και ως Περιφερειακή Ενότητα Άρτας με πολύ κόπο. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους μου για τον κόπο που καταβάλαν και την εργασία, καθώς επίσης και τον εξωτερικό μας συνεργάτη για τη δουλειά την ποιοτική που κάναμε, έτσι ώστε να εγκριθούν αυτές οι προτάσεις. Η πρόταση του ΕΒ Αράχθου είναι πρόταση την οποία την έχει πληρώσει το ΕΒ Αράχθου ο ίδιος, την παρακολουθούσε μέσω εξωτερικού συνεργάτη που συνεργαζόταν. Απλά η πρόταση κατατέθηκε με τις σφραγίδες των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας και από τον κωδικό όψου της Περιφέρειας Ηπείρου. Mm-hmm. Στην ουσία δηλαδή είναι τρεις προτάσεις για την Άρτα. Οι δύο προτάσεις πληρωθήκαν και παρακολουθούνταν από τις υπηρεσίες μας και η άλλη πρόταση την είχε αναλάβει και την χρηματοδότηση το ΕΒ. Τώρα καλούμαστε να έρθουν οι κριτικές αποφάσεις και να δημοπρατήσουμε αυτά τα τρία σημαντικά έργα, τα οποία είναι στην πολύ καλή κατεύθυνση για την στήριξη του πρωτογενή μας τομέα. Οι προτάσεις αυτές, να ξέρετε, αξιολογηθήκαν από την διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Γεωργίας και κανείς δεν μας έκανε καμία χάρη. Είναι ανταγωνιστικό το πρόγραμμα, όπως είναι όλα τα προγράμματα που βρίσκονται σε φάση διαγωνισμού από τις διαχειριστικές αρχές οποιοδήποτε Υπουργείου, οποιοδήποτε περιφέρειας. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ανταγωνιστικό και χάρες και παρεμβάσεις δεν σηκώνει από κανέναν, κύριε Ευαγγέλιο, να ξέρετε. Mm. Άρα δηλαδή οι προτάσεις μας ήταν πάρα πολύ καλά μελετημένες. Τεκμηριωμένες. Ήταν τεκμηριωμένες και ήταν όριμες και γι' αυτό αξιολογηθήκαν θετικά. Ξέρετε όμως, κύριε Ψαθά, όταν μιλάμε για έργα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας, δεν θα μπορούσα να μην σταθώ και στα εγγυοβελτιωτικά έργα, μία γάγκρενα για την περιοχή μας, γιατί έχουμε πει χίλιες φορές και μαζί σας και με άλλους τοπικούς άρχοντες, όπως είναι οι δήμαρχοι, ότι αυτά τα έργα είναι αναγκαία και θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει εδώ και πολλά χρόνια. Οι αρχικές μελέτες επικαιροποιήθηκαν, αλλά οι ανάγκες συγχρόνως αλλάζουν. Αλλάζουν και τα δεδομένα, αλλάζουν αν θέλετε και τις μελέτες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν με άλλο τρόπο πια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και αυτό το βάρος το έχει υπομειστεί εδώ και χρόνια το Υπουργείο Υποδομών. Δεν έχουν σχέση με την Περιφέρεια Ηπείρου αυτά τα μεγάλα τα εγγυοβελτιωτικά. Δυστυχώς δεν έχουμε τόσο πολύ καλή συνεργασία έτσι ώστε να έχουμε μια καλή πληροφόρηση σχετικά με το πού βρίσκονται αυτά τα εγκυβελτιωτικά. Αλλά πάνω απ' όλα θα ήθελα όμως να σας επισημάνω τον προβληματισμό μου, τον οποίο το λέω εδώ και καιρό, ότι αν όλα αυτά τα εγκυβελτιωτικά, πέρα από την εξοικονόμηση ύδατος, προσφέρουν κάτι στον πρωτογενή τομέα, προσφέρουν κάποια προστιθεμένη αξία στα παραγόμενα προϊόντα μας. Τον έχω αυτόν τον προβληματισμό, τον φωνάζω πλέον, τον λέω, τον συζητάω, αλλά θέλουμε εγκυοβελτιωτικά τα οποία θα πηγαίνουν στο χωράφι του, θα πηγαίνουν στην άκρη του κτήματος. Θέλουμε σύγχρονα εγκυοβελτιωτικά έργα πλέον. Αυτό. Δεν αρκεί μόνο
στο να τσιμεντώσουμε τους μεγάλους αρδευτικούς άβλακες, κύριε Βαγγελίου. Χρειαζόμαστε να πηγαίνει στην πηγή του κτήματος το κάθε. Η προέκταση του εγκυβερνητικού να πηγαίνει στο κτήμα το παραγωγικό. Mm-hmm. Νομίζω αυτή ότι αυτό είναι. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε δεν έχω κάποια πληροφόρηση σχετικά με το που βρίσκονται και του εγκυβερνητικά του ΠΕΤΑ Κομποτίου και τα εγκυβερνητικά του ΚΑΜΠΟΥ. Μας έχουμε μια πληροφόρηση ότι θα επικαιροποιήσουν τις μελέτες, γιατί καλά κάνουν, γιατί να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί χρειάζεται επικαιροποίηση στις μελέτες, γιατί πολλές περιοχές που ήταν από παλιά μελετημένες είναι πλέον αστικές περιοχές, δεν υπάρχουν κτήματα, να σας το πω κοινά. Άρα χρειάζεται μια επικαιροποίηση. Όμως, που βρίσκεται αυτή η επικαιροποίηση, είναι δουλειά του Υπουργείου Υποδομών. Σας είπα και στην αρχή, δεν έχουμε τόσο καλή συνεργασία. Οι πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων αυτών δεν μας δεν μπορείς να τους προσεγγίσεις και εύκολα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, έχουμε και εμείς έλλειμμα πρώτα απ' όλα στην πληροφόρησή μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το ΙΜΑΡΕΤ, γιατί εδώ βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες. Σε ποιο σημείο είμαστε όσον αφορά την ανάδειξη του μνημείου? Κοιτάξτε, όπως πριν ένα μήνα περίπου ανακοινώσαμε ότι έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Με όλη αυτή τη γραφειοκρατία που έχουμε περάσει εδώ και χρόνια, αντιλαμβάνεστε, χάνουμε κι εμείς ως ένα βαθμό την αξιοπιστία μας. Όμως, πιστέψτε με, ήταν τόσα πολλά τα γραφειοκρατικά προβλήματα, έπρεπε να περάσει η μελέτη τόσες φορές από το ΚΑΣ, ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν περίπου 1.200, τελικά βρέθηκε στο 1.600. Νομίζω τώρα όμως βαίνουν όλα καλά και σε εύλογο και σύντομο χρονικό διάστημα θα δημοπρατηθεί η ανακατασκευή του ΙΜΑΡΕΤ. Είναι αλήθεια, κύριε Ψαθά, ότι όταν γίνεται η παραμικρή διόρθωση σε μία μελέτη που έχει να κάνει με την αρχαιολογική υπηρεσία ή με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, για να το πούμε πιο σωστά, θα πρέπει να ξαναεγκρίνεται πάλι από την Επιτροπή, που σημαίνει όλο αυτό καθυστέρηση και παραπίσω ή όποια μελέτη? Πολύ ορθά το λέτε. Μάλιστα. Όχι, για να μην υπάρχουν, ξέρετε, και... ετών, η μελέτη του ΙΜΑΡΕΤ έχει περάσει για προσέγγιση 4-5 φορές. Ναι, γιατί δημιουργούνται, ξέρετε, ερωτήματα. Γιατί μία μελέτη ενώ ήταν ολοκληρωμένη τελικά... Έτσι είναι η ελληνική γραφειοκρατία. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να την παλέψουμε, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Υπομονή κάνουμε. Καλά, νομίζω, κάλλιο αργά παρά ποτέ, το έργο θα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δημοκρατηθεί και θα πάρει το δρόμο του. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο. Σε μία ακόμα έκθεση θα είστε το επόμενο διάστημα, έτσι δεν είναι? Κατά κάποιο τρόπο θα είναι έκθεση, είναι μία παρουσίαση προϊόντων. Το ίδιο είναι, κύριε Ψαθά, θα βοηθάει. Θα μεταφερθούμε στην Κωνσταντζα, όπως είναι γνωστό. Έτσι. Και εκεί θα υπάρχει και πάλι μία προβολή των προϊόντων. Θέλω να ελπίζουμε, όπως και σε άλλες εκθέσεις, θα έχει μία θετική ανταπόκριση από το κοινό. Το επαγγελματικό πρώτα απ' όλα κοινό της ευρύτερης περιοχής της Κωνσταντζας, και να σας δώσω να καταλάβετε δύο αρκετές μεταποιητικές μονάδες του πρωτογενή τομέα του νομού Άρτας. Ο προσανατολισμός εξαγωγικός τους είναι η Ρουμανία. Αντιλαμβάνεστε, είναι και καλό πεδίο δράσης για τους αρτινούς επιχειρηματίες, ειδικά αυτούς που έχουν... Να διευρυνθούν ακόμη περισσότερο. Ακριβώς. Ναι, είναι θετικό. Είναι θετικά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και καλή Σαρακοστή σας εύχομαι και πάλι. Στα πλαίσια των κοινωνικών δράσεων της Ανθώς μη κερδοσκοπικής εταιρείας πραγματοποιείται αύριο στην αίθουσα Διόνη διάλεξη με θέμα ενδοοικογενειακές ισορροπίες και χειρισμοί σε καταστάσεις επιρροής και εξάρτησης των νέων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δυσλειτουργίες που απορρέουν και ο ρόλος της οικογένειας. Την επιστημονική επιμέλεια και ανάπτυξη της διάλεξης πραγματοποιούν εξαιρετικοί επιστήμονες του κλάδου της ψυχολογίας και ψυχιατρικής και πιο συγκεκριμένα ο κύριος Παναγιώτης Μπακάρας, ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, ο οποίος θα αναφερθεί σε ένα ευρύ φάσμα διαταραχών, καθώς επίσης και η κυρία Ειρήνη Παπαγιάννη, ψυχολόγος και παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας με ειδικότητα στην παιδοψυχολογία. Την εκδήλωση προλογίζει ο δικηγόρος και εκδότης της εφημερίδας Γιάννης Καϊντάσης. Για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον υπεύθυνο της μη κερδοσκοπικής εταιρείας, τον κύριο Χριστόφορο Μίχου. Κύριε Μίχου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Μία πολύ σημαντική διάλεξη. Να ξεκινήσω καταρχήν από την αυριανή διάλεξη, που έχει, ξέρετε, είναι το πιο επίκαιρο θέμα που απασχολεί κυρίως τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τρίτη τη νεολαία, γιατί η νεολαία πλέον είναι καθημερινά πάνω από ένα κινητό. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και επιλέξαμε αυτό το θέμα. Έτσι. Με την Ανθώς. Mm-hmm. Ναι. Ένα θέμα πάρα πολύ επίκαιρο, όπως είπα. Γιατί σας προβλημάτισε και σκεφτήκατε, αναλάβατε αυτή την πρωτοβουλία να διοργανώσετε αυτή την εκδήλωση? Βλέποντας τα ίδια τα παιδιά μας. Έχει γίνει η οθόνη πλέον προέκταση του χεριού αφενός. Αφετέρου έχει απομονώσει τον κόσμο όλο. Δεν υπάρχει πλέον η κοινωνική επαφή που υπήρχε κάποτε. Να. Και αφού η Ανθώς είναι κοινωνική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ασφαλώς πρέπει να ασχολούμαστε με τα θέματα, αυτού του είδους θέματα κοινωνικά, γιατί η πολιτεία δεν πολύ δίνει σημασία, mm-hmm. αν καταλαβαίνω καλά, από την καθημερινότητά μας. Εμείς λοιπόν αυτό φροντίζουμε για την περιοχή μας, εδώ που μας μεγάλωσε, μας άνδρωσε και μας γέννησε και μας μεγάλωσε επαγγελματικά, τόσο η Άρτα όσο και η περιοχή του Ζηρού, mm-hmm. από όπου και κατάγομαι. Mm-hmm. Και θέλω με αυτόν τον τρόπο, με εξαιρετικούς επιστήμονες, να δώσουμε κάποια γνώση στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στη νεολαία και σε όλους. Γιατί η γνώση είναι δύναμη, ενώ αντίθετα η άγνοια είναι ολέθρια. Αυτό που τονίζεται και στον τίτλο της διάλεξης. Όπως είπαμε, γίνεται αύριο. Αύριο το απόγευμα στην αίθουσα Διόνη. Και να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ελεύθερη, βέβαια, και να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο, γιατί με το που άκουσε το θέμα, όχι μόνο έσπευσε να παραχωρήσει την αίθουσα δωρεάν, αλλά και είπε οτιδήποτε χρειαστεί σε κοινωνικό επίπεδο να συνδράμει, θα είναι διαθέσιμος. Κύριε Μίχου, είναι γεγονός, όπως είπα και λίγο πριν, ότι τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και όλοι μας αναζητούμε πληροφορίες και τα social media χρησιμοποιούμε, αλλά ως ένα βαθμό από εκεί και έπειτα υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Κυρίως για τις μικρότερες ηλικίες των παιδιών και φαντάζομαι ότι αυτό θα αποτελέσει και ένα θέμα συζήτησης μετά τη διάλεξη με τους επιστήμονες που θα είναι. Το κυρίως θέμα, γιατί εκεί θα αναφερθούν οι επιστήμονες που είναι ειδικοί επί του θέματος και βεβαίως θα γίνει μια συζήτηση με το κοινό και θα μπορεί ο καθένας να εκφράσει τα όποια ερωτήματα, τις απορίες και όλα αυτά. Γιατί πράγματι έχει προχωρήσει πάρα πολύ αυτό το κακό. Και προσέξτε, έρχεται και ένα άλλο μεγαλύτερο. Είναι εν εξελίξη μια χιονοστιβάδα που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί θα χάσουμε τα πάντα, θα έχουμε τον εγκέφαλο μόνο για να μας ειδοποιεί ότι τώρα πεινάτε, πρέπει να φάτε. Τα υπόλοιπα όλα θα είναι από την οθόνη. Καταλαβαίνετε. Φαίνονται περίεργα, φαίνονται αν θέλετε ότι είναι έξω από τα δικά μας τα δεδομένα, αλλά αν σκεφτεί κανείς ακόμη και εμάς που έχουμε άλλα βιώματα, που κουβαλάμε άλλα βιώματα, που μεγαλώσαμε σε γειτονιές, που μεγαλώσαμε σε μια κοινωνία όπου είχαμε μάθει να συζητάμε, βλέπουμε και τη δική μας αλλαγή, δηλαδή και σε εμάς, από ένα σημείο και μετά λείπει το κινητό τηλέφωνο από τα χέρια μας, λείπει μια κοινωνική, ας πούμε, ιστοσελίδα, μια πληροφορία από όπου δεν θα κάτσουμε λίγο να σκεφτούμε μήπως αυτό το θυμηθώ. Το ψάχνουμε έτοιμο, έτσι το δεν ψάχνουμε, είναι. Το ψάχνουμε, ναι, έτοιμο. Αφήνουμε τον εγκέφαλο, θα σας πω, κάντε μια δοκιμή ίδια, δεν νομίζω είστε δημοσιογράφος, αλλά οποιοδήποτε που αυτή τη στιγμή πάει να γράψει, θα γράψει κάτι, ένα κείμενο, δύο λέξεις, ένα χαρτί, θα δει ότι τα γράμματά του δεν βγάζουν πολλές φορές νόημα, είναι χειρότερα από των γιατρών. Γιατί ξεχάσαμε να γράφουμε. Πληκτρολόγιο, οθόνη, δεν υπάρχει. Βιβλίο δεν υπάρχει. Είναι πολύ λίγοι οι χρήστες των βιβλίων, οι αναγνώστες των βιβλίων. Ναι. Χάνουμε την επαφή. Και παρότι αυτό το επισημαίνουν οι επιστήμονες, με αφορμή και όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται και μέσα στους χώρους των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί το λένε αυτό, εν τούτης βλέπουμε ότι δεν υπάρχει βελτίωση ως προς αυτό το θέμα. Ίσως να ξεκινάει και από την οικογένεια, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ναι, δίνοντας ένα τάμπλετ σε ένα παιδί. Κατά την άποψή μου είναι 50-50 το πρόβλημα οικογένεια και κοινωνία. Δεν μπορεί το παιδί να ξεφεύγει εύκολα από τους πολλούς φίλους του σχολείου κλπ. Αλλά και η οικογένεια, μα πρώτοι εμείς οι γονείς είμαστε στην οθόνη του κινητού μας. Ακριβώς. Εμείς είμαστε οι φταίχτες σε μεγάλο βαθμό. Σε λίγο τα παιδιά που θα γεννιούνται, με το πρώτο θα αντικρίζουν το στήθος της μάνας τους, θα είναι και μια οθόνη δίπλα. Αντιλαμβάνεστε ότι το κακό πάει στο χειρότερο.
Όσοι λοιπόν θέλουν να παρακολουθήσουν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη, δεν έχουν παρά αύριο στις 6 το απόγευμα. 6 το απόγευμα είναι, που θα γίνει στην αίθουσα Διόνη του Δήμου, στον εκθεσιακό χώρο εκεί. Και μετά θα ακολουθήσει. Εννοείται πως είναι η ΕΣΟΣ Ελεύθερη, γιατί η Ανθός είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία. Εκεί θέλω να μείνω λίγο. Ναι. Είστε ο υπεύθυνος. Ο υπεύθυνος αυτής της κοινωνικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Τι είναι η Ανθός, πώς προσδιορίζεται. Θα σας πω. Η Ανθός δεν έγινε για να πάρει κονδύλια από εδώ και από εκεί, να κάνει διάφορες δουλειές όπως ακούγονται τόσα πολλά για τις ΜΚΟ, ιδίως αυτές που, και δεν είναι μόνο μάλλον θα πω αυτές που ασχολούνται με τους μετανάστες και όλα αυτά, αλλά πάρα πολλές μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές εταιρείες δρούν, θα έλεγα, όχι με τον καλύτερο τρόπο. Εδώ η σκέψη δική μας ήταν να δημιουργηθεί μια τέτοια εταιρεία, γιατί δεν είμαστε οι μόνοι που θέλουμε να δώσουμε στην κοινωνία το κάτι. Και να σας πω εδώ μια παρένθεση, οφείλουμε να δώσουμε στην κοινωνία, γιατί ό,τι είμαστε, ό,τι έχουμε κάνει επαγγελματικά, το έχουμε πάρει από την κοινωνία. Στον ελεύθερο επαγγελματία, για παράδειγμα, οι πελάτες τον κρατούν επιχειρηματικά ζωντανό. Άρα οφείλει στην κοινωνία. Ο δημόσιος υπάλληλος, ο συνταξιούχος, από πού έρχεται η σύνταξή του? Έρχεται από τη φορολογία των πολλών, άρα από την κοινωνία. Εμένα δεν είναι ιδιαίτερη περίπτωση, επιτρέψτε μου να πω, ναι, γιατί το μακρινό 1980 κάποιος που απλά με ήξερε λίγο, με πήρε από το καπνοχώραφα, έγινε το γεφυράκι και πέρασα στην επιχειρηματικότητα. Και έζησα μια χαρά. Του το χρωστάω. Και θα τον ευγνωμονώ σε όλη μου τη ζωή, γιατί για να γίνω, αν θέλετε, η εξαίρεση του κανόνα που λέει ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος αχάριστου. Έχει ονοματεπώνυμο, λέγεται Χρήστος Τάκης Παπαβασιλείου, είναι έμπορος στη Φιλιππιάδα και ζει στο Γυμνότοπο. Δεν μπορεί να ξεχνάμε τι μας δίνει η κοινωνία, το λίγο ή το πολύ. Οφείλουμε λοιπόν ένα 1% να το επιστρέψουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Εσείς έχετε μια γνώση χ. Οι γιατροί, παραδείγματι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι που θα μιλήσω, έχουν μια γνώση. Ο καθένας έχει μια γνώση. Αν δεν τη μεταδώσουμε στους άλλους, αυτούς που θέλουν να την πάρουν, όταν πεθάνουμε μαζί με το κρανίο μας θα χρηστευτούν και οι γνώσεις. Δεν είναι άδικο? Τι μας στοιχίζει? Τίποτα. Και επειδή μιλάμε για κόστη, η Ανθός δεν θα συναλλαχθεί ούτε με ένα ευρώ από κανέναν. Τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται. Στη γεωμετρία λέμε ότι η συντομοτέρα πάσης άλλης οδού είναι η ευθεία. Έτσι λοιπόν, αντί να κάνει ένα σπάσιμο το χρήμα, έχουμε το μηχανισμό, τον τρόπο από τον δωρητή να πηγαίνει απευθείας στον λήπτη, σε αυτόν που έχει την ανάγκη, ευθεία, χωρίς να παρεμβαίνουμε εμείς. Και επίσης, έχετε οργανώσει πολλές διαλέξεις ή τέλος πάντων? Έχουμε κάνει κάποια στην Αθήνα, όπου και δραστηριοποιούν τα εγκαλματικά. Εκεί είναι η έδρα της κοινωνικής εταιρείας. Έχουμε κάνει, αλλά τώρα κοιτάζω την πατρίδα μας εδώ, την Άρδα που με άνδρωσε επαγγελματικά, το Ζηρό από όπου κατάγομαι και ξεκίνησα να το κάνω εδώ στην Άρδα. Δυστυχώς, ο Ζηρός ζητήθηκε αίθουσα, δεν μας δόθηκε στο παρελθόν, οπότε πρόθυμος ήταν και ο Τσιρογιάννης και τον ευχαριστώ μια ακόμα φορά. Πιστεύω ένα λεπτό να δηλώσω βεβαίως ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να δώσουν στην κοινωνία και ίσως ένας από τους ρόλους που θα παίξουμε να είναι αυτός. Να είμαστε δηλαδή η βάση όπου ο καθένας θα μπορεί να αποταθεί στην κοινωνία. Και το θέμα είναι ότι πώς ασχολείται ο καθένας και πώς δραστηριοποιείται, αυτό που σας είπα και λίγο πριν. Γιατί είναι και λίγο επιφυλακτικοί άνθρωποι, δεν έχουν ακούσει και λίγα για ΜΚΟ. Έχουν προβληματίζονται ή οτιδήποτε. Γι' αυτό σας ρώτησα λίγο πριν, τι είναι αυτή η κοινωνική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Θα σας δώσω και ένα ακόμα. Αλλά μου το είπατε, είναι μια ευθεία. Ναι. Θα σας πω με ένα ακόμα παράδειγμα. Σήμερα οι νέοι, η πλειονότητα, δεν μιλούμε για όλους, δεν ξέρουν να συντάξουν το βιογραφικό τους. Για να το δώσουν κάπου, να προσληφθούν για να αλήθεια για είναι αυτό δουλειά που λέτε. Δεν ξέρουν. Ο επόμενος λοιπόν, η επόμενη κίνησή μας θα είναι να κάνουμε μια ημερίδα όπου νέοι, οι νέοι επαγγελματίες ή δυνητικά νέοι επαγγελματίες, να έρθουν μια μέρα ή δύο μέρες να δουν πώς θα έχει το πράγμα, να μάθουν 5 πράγματα βασικά. Πώς θα στηθεί ένας μικρό καινούριος επαγγελματίας απέναντι στην πελατεία του, πώς θα λειτουργήσει το μαγαζί του, πώς θα φτιάξει το βιογραφικό ο άνεργος. Υπάρχουν τόσα πράγματα, πάντα από ειδικούς. Και μάλιστα έχω στη σκέψη μου να ζητήσω από το επιμελητήριο την αίθουσα για αυτό το πράγμα που θα γίνει
τους επόμενους μήνες. Και που αφορά τους επαγγελματίες. Αφορά επαγγελματίες. Ναι. Δηλαδή έχουμε ρόλο. Υπάρχει μεγάλο πεδίο. Υπάρχει μεγάλο πεδίο και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο. Είμαστε παλιγνώριμοι, γιατί εδώ η τοπική κοινωνία της Άρτας είναι πάρα πολύ μικρή. Γνωριζόμαστε όλοι. Σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, από τον πολιτικό σας. Από τον πολιτικό σας βίο, τα οποία έχετε αφήσει όλα στην άκρη. Θα σας πω αμέσως, θα σας διακόψω. Πρέπει να σας διακόψω. Ναι. Είπαμε πριν πώς θα εμπιστευτεί κάποιος. Πρώτα-πρώτα, νομίζω πως πολλοί κόσμος με γνωρίζει. Έτσι. Και από αυτό θα κρίνουν αν πρέπει να συμπορευτούν σε αυτό που κάνω ή όχι. Αυτό είναι στην κρίση τους. 1-0. Δεύτερο, το γεγονός ότι είπαμε ούτε 1 ευρώ συναλλαγή σε χρήματα. Mm-hmm. Τα χρήματα είναι μπελάς. Απαραίτητος μπελάς. Θα συμφωνήσουμε. Αλλά δεν τα θέλουμε. Είναι μπελάς. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε κάτι τέτοιο. Όσο για την πολιτική, ναι. Ξέρετε ότι ήμουν στην πολιτική. Τα πάντα είναι πολιτική. Θα σας πω αμέσως. Για να δώσει κανείς μέσα στην κοινωνία, μέσα από την πολιτική, θα πρέπει ή να νικήσει τη δικτατορία των κομμάτων ή να συμβιβαστεί με αυτήν. Όπου αν συμβιβαστεί, είναι τελικά άχρηστος. Συμβιβαζόμενος είσαι άχρηστος. Εγώ δεν μπόρεσα να την νικήσω, δεν θέλω να συμβιβαστώ, γι' αυτό έξω η πολιτική και πάμε στη ΜΚΕ. Και πάμε στη ΜΚΕ Ανθώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Εγώ. Και φυσικά εδώ είμαστε για να δούμε και τα επόμενα βήματα και μακάρι να υπάρξουν και άλλες δράσεις, οι οποίες θα είναι πολύτιμες, κυρίως για τους νέους. Θα εξαρτηθεί από το χειροκρότημα, ενώ από το αν υπάρχει, αν υπάρχει συμμετοχή, αν υπάρχει ενδιαφέρον. Διότι χωρίς ενδιαφέρον κόβονται τα φτερά, σταματούμε εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Πρέβεζα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε φτιάξει και την εικόνα. Εντάξει, διορθώθηκε, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχαμε χθες. Κάθε μέρα από εδώ και στο εξής θα είμαστε και καλύτεροι. Σωστά. Βαγγέλη, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές και με το θέμα του τουρισμού και με το θέμα της τουριστικής κίνησης. Πάμε όμως μέσα από στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα να δούμε αν ο τζίρος το προηγούμενο χρόνο, το 2022, ικανοποιεί, αν θέλεις, όλους τους εμπλεκόμενους με το θέμα και των τουριστικών καταλυμάτων, αλλά κυρίως και της εστίασης. Και πιο συγκεκριμένα αυτά τα στοιχεία που αφορούν τη δική μας περιοχή, την Ήπειρο. Βίκη, κυρίες και κύριοι, ήταν μια κομβική χρονιά για το χώρο της εστίασης αλλά και για το χώρο των καταλυμάτων, των ξενοδοχείων, των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Ιδιαίτερα για το χώρο της εστίασης, Βίκη, είναι σημαντικά τα νούμερα τα οποία δημοσιεύει η Ελστάτ και έχουν να κάνουν με μια τεράστια αύξηση του τζίρου σε σχεδόν στο σύνολο των καταστημάτων εστίασης. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει σε κάποιους νομούς ακόμα και υπερδιπλάσια αύξηση σε αυτό το θέμα όσον αφορά για τα έσοδα. Και εννοείται ότι μπορεί η Άρτα στο θέμα της εστίασης να είναι τελευταία, αλλά γιατί δεν έχει τουρισμό, γιατί δεν δέχεται επισκέψεις, δεν έχει την επισκεψιμότητα την οποία θα έπρεπε να έχει και θα πρέπει, το έχουμε πει και άλλες φορές, να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε όλοι σε αυτό, στην αύξηση δηλαδή της επισκεψιμότητας. Να πω χαρακτηριστικά, Βίκη, ότι στα Ιωάννινα το 2021 ο κύκλος εργασιών ήταν στα 72 εκατομμύρια ευρώ και το 2022 εκτοξεύτηκε στα 104 εκατομμύρια ευρώ. Στην Άρτα ήταν στα 16 εκατομμύρια ευρώ το 2021 και το 2022 ανέβηκε στα 20 εκατομμύρια ευρώ, 20.770.000 ευρώ, για να το δώσω με πιο ακριβή νούμερα. Στην Πρέβεζα ήταν 32 εκατομμύρια και το 2021 ο κύκλος εργασιών, πάντα μιλάμε για το 2021 όσον αφορά την εστίαση, και το 2022 εκτοξεύτηκε στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Και στη Θεσπρωτεία ήταν στα 23 εκατομμύρια και πήγε στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Τελευταία η Άρτα, ο νομός της Άρτας, στο θέμα του κύκλου εργασιών όσον αφορά για το θέμα της εστίασης το 2022. Πολύ μεγάλα τα νούμερα που υπάρχουν. Το ζητούμενο είναι όμως ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να βρούμε τον τρόπο όλοι μας
να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, γιατί πρέπει, βλέπουμε ότι οι άλλοι νομοί στην Ήπειρο έχουν ξεκινήσει και κάνουν αλματώδη, έχουν αλματώδη αύξηση και στο θέμα του κύκλου εργασιών, αλλά και στα έσοδα τα οποία υπάρχουν. Σαφώς, Βίκη, και το ζητούμενο είναι εδώ, ότι ναι, μεν υπάρχει αυτή η τεράστια αύξηση, αλλά από την άλλη όμως ήταν μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους επαγγελματίες. Αύξηση του ρεύματος, αύξηση στα προϊόντα λόγω του πολέμου και γενικότερα της παγκόσμιας κατάστασης που επικρατεί στην ενέργεια. Γενικότερα έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση, για να πάμε και στο κομμάτι των καταλυμάτων, Βίκη, έτσι, εκεί όπου και εκεί έχουμε σημαντικά στοιχεία. Έχουμε έλλειμμα. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα στην Άρτα στο θέμα των καταλυμάτων. Αλλά, Βαγγέλη, πολλές φορές είδες, το έχουμε πει και κατηδίαν, αλλά το έχουμε συζητήσει και με τους φορείς της περιοχής. Η τουριστική προβολή, η Βυζαντινή Άρτα, η αρχαία Αμβρακία και ο πλούτος, ο πολιτιστικός πλούτος, είναι αυτός που θα μας δώσει το έναυσμα για να πάμε την Άρτα πάρα πολύ ψηλότερα. Και αυτό θα γίνει από όλους μας. Ναι. Πρέπει να φέρουμε την Κορονησία και τον Αυρακικό κόλπο κοντά στην Άρτα. Πρέπει να φέρουμε τα Τζουμέρκα κοντά στην Άρτα, στην Άρτα ενώ στην πόλη που αποτελεί το σήμα κατά τεθέν. Βέβαια. Και αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο νομό στην Ήπειρο. Έτσι. Mm-hmm. Το ζητούμενο όμως είναι ότι πρέπει να γίνουν και επενδύσεις, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία. Να δώσω στοιχεία όσον αφορά για τα καταλήμματα, Βίκη. Χαρακτηριστικό είναι και να ξεκινήσω από την Άρτα. Στην Άρτα έχουμε ένα κύκλο εργασιών 2 εκατομμυρίων ευρώ το 2021 όσον αφορά για τα καταλήμματα. Για καταλήμματα εννοούμε ξενοδοχεία, πιο μεγάλα ξενοδοχεία, πιο μικρά ξενοδοχεία, ακόμα και σπίτια τα οποία νοικιάζονται. Εντάξει, η Άρτα δεν έχει Airbnb τόσο πολλά, αλλά ό,τι νοικιάζεται και είναι ξενοδοχειακό κατάλημα. Ωραία. Yeah. Κύκλος εργασιών λοιπόν για το 2021 2 εκατομμύρια ευρώ. Κύκλος εργασιών για το 2022, 2.600.000 ευρώ. Υπάρχει μια αύξηση και μια μεταβολή. Καλή, θα έλεγε κάποιος, μια αύξηση περίπου 800.000 ευρώ. Όμως, πάμε να δούμε τι συμβαίνει σε άλλους νομούς. Στη Θεσπρωτεία έχουμε από 13 εκατομμύρια το 2021, 18 εκατομμύρια το 2022. Τεράστια αύξηση αφορά την Πρέβεζα, όπου από 26 εκατομμύρια ευρώ στον κύκλο εργασιών του 2021 για τα καταλήμματα, εκτοξεύτηκαν τα χρήματα στα 38 εκατομμύρια ευρώ. Τεράστια η μεταβολή. Και βέβαια έρχονται και τα Ιωάννα, τα οποία το 2021 ήταν στα 23 εκατομμύρια ευρώ και εκτοξεύτηκαν το 2022 στα 38 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ βλέπετε πόσο κοντά είναι τα Ιωάννα με την Πρέβεζα, Βίκη, και είναι και ένα στατιστικό στοιχείο ότι όπου γίνονται επενδύσεις, δεν έχει σαφώς και παίζει ρόλο και πόσο μεγάλη είναι μια πόλη, ένας νομός, αλλά όπου υπάρχουν επενδύσεις, έρχεται και το δεδομένο που έχει να κάνει με την αύξηση στην εισρωή χρημάτων μέσα σε ένα νομό, μέσα σε μια πόλη, μέσα σε μια περιοχή. Έτσι. Λοιπόν, τι σχέση έχει η ΔΕΔΑ, το φυσικό αέριο και το Open Mall της Άρτας? Κι όμως, κατά κάποιο τρόπο συνδέονται, ήδη ξεκίνησε η διέλευση, αν θέλεις, ή μάλλον όχι, πιο σωστά η διαδικασία για τη διέλευση του φυσικού αερίου στα Γιάννενα. Υπάρχει βεβαίως εδώ και μία οργάνωση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, τώρα που γίνονται οι εργασίες για το Open Mall, να μπορέσει να υπάρξει και ένας διάλογος με τη ΔΕΔΑ για να υπάρξουν και παράλληλες εργασίες. Πιο αναλυτικά από σένα το ρεπορτάζ. 135 χιλιόμετρα δικτύου φυσικού αερίου, 3.000 συνδέσεις πλέον στα Ιωάννινα, είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο θα κατασκευαστεί. Οι εργασίες ξεκίνησαν, είναι σε εξέλιξη και μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται οι πρώτες συνδέσεις όσον αφορά για το νομό των Ιωαννίνων. Θυμόμαστε ότι στην Άρτα είχαμε διάφορα θέματα όταν οι εκπρόσωποι της ΔΕΔΑ ήρθαν στο Δήμο Αρταίων και εκεί υπήρξαν αντεγκλήσεις, γιατί σε κάποιους δρόμους έπεσε άσφαλτος τώρα. Και έπρεπε να ξανασκαφτεί. Θα έπρεπε να ξανασκαφτεί και η Δημοτική Αρχή είχε ένα δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Και η ΔΕΔΑ από τη δική της την πλευρά, αφού θέλει να περάσει φυσικό αέριο και είναι μια περίοδος που θα το κάνει σε όλη την Ήπειρο, τους επόμενους μήνες ανάλογα δίκτυα θα κατασκευαστούν στην Πρέβεζα, στην Ιγουμενίτσα και βέβαια και στην Άρτα, εννοείται, έτσι. Οπότε λοιπόν η Δημοτική Αρχή, παίρνοντας το λόγο πλέον,
και κοιτάζοντας ότι η ΔΕΔΑ ήρθε στην Ήπειρο και ότι ξεκινούν οι εργολάβοι της να φτιάξουν τα έργα, επικοινώνησαν με τη ΔΕΔΑ σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εδώ στον RTB και τόνισαν ότι θα πρέπει να, αν θέλουν να περάσουν αυτή τη στιγμή φυσικό αέριο μέσα στο κέντρο της πόλης, πρέπει να ξεκινήσουν από το έργο του Open Wall. Και είναι μια διαδικασία, θεωρώ, και σωστή και γρήγορη στα αντανακλαστικά της Δημοτικής Αρχής. Γιατί πρέπει να λέμε τα σωστά, να λέμε και τα καλά. Οπότε λοιπόν... Λογικό είναι, γιατί αυτό δεν μπορεί να ξανασκαφτεί πάλι ο πεζόδρομος Οδού Σκουφά. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως είπες, ναι, οι εργασίες για το Open Mall. Σε λίγο καιρό θα πρέπει να πέσουν και τα μπετά, τα τσιμέντα, όπως μας είπαν, θα γίνει άλλη διαδικασία. Οπότε επικοινώνησαν και τους είπαν ότι μπορούν το επόμενο διάστημα, να μην δώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα τώρα εδώ στον αέρα, δεν είναι και σωστό και δεν είμαστε και ειδικοί, αλλά τους είπαν όμως ότι τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να τους ενημερώσουν, ώστε εάν η ΔΕΔΑ έχει τη δυνατότητα να έρθει στην Άρτα και να ξεκινήσει από αυτό το σημείο να αναπτύξει το φυσικό αέριο στο στην δίκτυο. Πόλη της Άρτας και στο Δήμο των Αρταίων Γιάννη. Οι σωληνώσεις, να περάσουν οι σωληνώσεις τώρα για να μην ξανασκαφτεί πάλι το ίδιο τμήμα. Είναι σωληνώσεις, είναι υποδομές διανομής, είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και καλό είναι από τη στιγμή που μπορούν να συνεννοηθούν πλέον οι δύο πλευρές να ξεκινήσει αυτό το έργο το οποίο αφορά και το μέλλον έτσι, μιας πόλης, μιας ευρύτερης περιοχής. Έχουμε καμιά εξέλιξη με τη Νέα Δημοκρατία? Δεν έμαθες τίποτα, ούτε παρασκηνιακά, ούτε χαμογελώ γιατί μέχρι την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ερχόμενος στην Ήπειρο, έδωσε το ψηφοδέλτιο, σε εισαγωγικά έδωσε, άφησε να εννοηθεί, γιατί οι υποψήφοι πήγαν και βγάλανε φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό, οι υποψήφοι του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ιωαννίνων, έτσι. Τρεις γυναίκες, τέσσερις άντρες. Λοιπόν, γνωρίζουμε όλοι ποιοι είναι, γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι πρέπει να ξεκινήσουν προεκλογικό τους αγώνα, εκτός από τους βασικούς που ήταν, τον κύριο Τασούλα, τον υφυπουργό, τον κύριο Αμυρά, τον κύριο Καλογιάννη. Πλέον όμως όλοι έχουν λάβει το OK για να προχωρήσουν. Άτυπα μεν, αλλά στην ουσία όμως μπορούν να κάνουν τον προεκλογικό τους αγώνα. Πήραν το πράσινο φως, ναι. Ο νομός της Άρτας είναι σε μια κατάσταση που αναμένουμε όλοι. Ακούμε τη μία μέρα ότι θα υπάρξουν εκπλήξεις, ακούμε την άλλη μέρα ότι θα είναι ο ένας, την άλλη μέρα θα είναι ο άλλος. Τα δύο βασικά ονόματα, η κυρία Κυριακίδου έχει ξεκινήσει την προεκλογική της εκστρατεία, ο κύριος Γιώργος Τίλιος ούτως ή άλλως. Οπότε αναμένουμε έναν άντρα και μια γυναίκα, το έχουμε ξαναπεί και πάλι και είναι κρίμα πραγματικά. Επτασφράγγεις το μυστικό. Ναι, γιατί οι δύο από τους τρεις, και ο κύριος Παπαδημητρίου και ο κύριος Γιαννούλης, όλη αυτή την περίοδο που δεν είχε γίνει τριεδρική, που από τριεδρική δεν είχε γίνει διεδρική η Άρτα, είχαν ξεκινήσει τον προεκλογικό τους αγώνα και συντονίζουν και κάνουν ακόμα συντονισμένες προσπάθειες. Είναι κρίμα για το κυβερνοκόμμα να μην έχει δώσει σε μια διεδρική πλέον πόλη. Και να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, συμφωνώ. Να μην έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, είναι κρίμα. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Πρέβεζα. Έτσι. Και στην Πρέβεζα, εκτός από τον κύριο Στέργιο Γιαννάκη, τον ίν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα ξεκάθαρα ονόματα δεν υπάρχουν. Δεν έχει να ανακοινωθεί. Ναι, και εκεί υπάρχουν ακόμη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ζυμώσεις ή αν απλά θέλουν να το πούν τις τελευταίες μέρες, αλλά όπως λες και εσύ, αυτό είναι άδικο για αυτούς που τελικά θα είναι υποψήφοι για να μπορέσουν πιο άνετα να συνεχίσουν τον προεκλογικό τους αγώνα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Μακεδονικός χαλβάς 6,29. Όλυμπος κρέμες γάλακτος και βούτυρα μείον 30%. Ελωμάς ηλιέλαιο 10,99. Κανάκι προϊόντα ζύμης μείον 40%. Ελοβέλβετ χαρτί κουζίνας 2,15. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη, στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε λαναράς καλαμάρι μπολ μόνο 5,97. Λαναράς πλοκάμι από μαλάκιο μόνο 7,98. Μάκμπελ κιθαράκι μόνο 79 λεπτά. Όλυμπος χαλβάς βανίλια ή κακάο μόνο 5,99 το κιλό. Κολλιός λευκό φαστ δοχείο μόνο 8,12 το κιλό. Κοτόπουλο συνεταιρισμού νοπό μόνο 2,95 το κιλό. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του.
είναι κοτόπουλο από τον πτηνοτροφικό συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιούν αύριο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου ο Εμπορικός Σύλλογος Άρτας και η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Θέματα που θα απασχολήσουν την εκδήλωση είναι τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου, τα χρηματοδοτικά προγράμματα, οι επιχειρηματικές διευκολύνσεις και η διάθεση POS. Εμείς για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Σύλλογου Άρτας, τον κύριο Δημήτρη Χουλιάρα. Κύριε Χουλιάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ευαγγελίου, σε εσάς και στους τηλεθέατες σας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου θα αναλύσει, φαντάζομαι, όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα που υπάρχουν και τις δυνατότητες για τον επιχειρηματικό κόσμο. Από την άλλη όμως δίνεται η ευκαιρία και σε εσάς να θέσετε όσα ερωτήματα σας αφορούν, κυρίως για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ναι, με την ευκαιρία του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου, του Open Mall, ήρθαμε σε μια επικοινωνία με την Τράπεζα Ηπείρου για να δούμε πώς μπορούν οι ίδιοι επιχειρήσεις που βρίσκονται μέσα στο Open Mall που συμμετέχουν, αλλά και οι επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στο Open Mall για κάποια χρηματοδοτικά προγράμματα, για κάποιες διευκολύνσεις πάλι χρηματοδοτικές. Θα αναλύσουν το πρόγραμμά τους, που θα αφορά όχι μόνο τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου, θα αφορά όλο τον εμπορικό κλάδο. Και από εκεί και πέρα οι συνάδελφοι που θα παραβρίσκονται αύριο εκεί θα μπορούν να θέσουν τις ερωτήσεις τους και τους προβληματισμούς τους και τις προτάσεις τους. Γιατί, ξέρετε, από αυτούς τους διαλόγους, από αυτές τις εκδηλώσεις βγαίνουν θετικά πράγματα. Δηλαδή μπορεί και η τράπεζα να μην έχει στο σχεδιασμό της κάποια πράγματα και από αυτές τις συζητήσεις να προσθεθούν πράγματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός ουσιαστικά, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Και όπως ξέρουμε, οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια δυσμενή θέση όσον αφορά τα τραπεζικά ιδρύματα. Ευελπιστούμε ότι η Τράπεζα Ηπείρου, που είναι ουσιαστικά η δικιά μας τράπεζα και δεν είναι συστημική, να μπορέσει να μας διευκολύνει για κάποιες καταστάσεις των επιχειρήσεων και γενικότερα για ό,τι υπάρχει στα χρηματοδοτικά προγράμματα. Το έχουμε αναλύσει πολλές φορές και με τον Διευθυντή, Διευθυντικό Στέλεχος της Συνεταιριστικής Τράπεζας, όσον αφορά τον στραγγαλισμό εντός εισαγωγικών των μικρών επιχειρήσεων και το δανειακό σύστημα. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποια μικρή επιχείρηση να φτάσει ως τον κισέ μιας συστημικής τράπεζας και να πάρει ένα δάνειο, αυτό που θεωρεί απαραίτητο για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Εδώ λοιπόν από τη Συνεταιριστική Τράπεζα βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες. Δεν ξέρω αν αυτό θα το ανοίξετε περισσότερο ως θέμα, κύριε Χουλιάρα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ένας από τους λόγους της εκδήλωσης αυτής είναι και αυτός. Να θέσουν και οι ίδιοι οι συνάδελφοι τους προβληματισμούς τους προς τα διευθυντικά στελέχη που θα μας κάνουν την παρουσίαση από την Τράπεζα Ηπείρου. Και η Τράπεζα Ηπείρου από εκεί και πέρα να μας πει καταρχήν τι έχει προς το παρόν από προγράμματα, τι τρέχουν αυτή τη στιγμή, τι έχει σκοπό να κάνει, αλλά να ακούσει και εμάς τους προβληματισμούς που έχουμε και να προχωρήσουμε σε μια κοινή κατεύθυνση. Επειδή ρωτήθηκα για ποιο λόγο διαλέξαμε την Τράπεζα Ηπείρου και διαλέξαμε κάποια άλλη τράπεζα συστημική ή οτιδήποτε άλλο. Να σας πω ότι πάντα ήταν προτεραιότητα του Εμπορικού Συλλόγου να στηρίζει και πιστεύω και των τοπικών επιχειρήσεων να στηρίζουν την Τράπεζα Ηπείρου, που είναι η τράπεζα της Ηπείρου, όπως λέμε, και η δική μας τράπεζα. Και από εκεί πέρα και η τράπεζα βέβαια έκανε την προσέγγιση για να βοηθήσει τις τοπικές επιχειρήσεις. Σε ένα ευρύτερο πλάνο που έχει αυτή τη στιγμή η Τράπεζα για όλη την Ήπειρο, ξεκινώντας από την Άρτα αυτή η εκδήλωση, με σκοπό, σας είπα, καταρχήν ήταν η κουβέντα για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν εκεί. Το διευρύναμε όμως και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να γίνει μια εκδήλωση με μεγαλύτερο εύρος και ερωτημάτων και να ενημερωθούν περισσότεροι συνάδελφοι. Και στα μέτρα των επιχειρήσεων της Άρτας. Γιατί κάθε περιοχή έχει και εξειδικευμένες ανάγκες ή αν θέλετε είναι και πιο συγκεκριμένα τα ερωτήματα που τίθενται.
Κοιτάξτε, συνήθως μπαίνουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, μπαίνουν οι γενικές γραμμές των χρηματοδοτήσεων και από εκεί και πέρα, αναλόγως το τι τζίρους έχει ο καθένας, το τι, σε ποιο κλάδο βρίσκεται, γίνονται και χρηματοδοτήσεις. Απλά εδώ το θετικό θα είναι ότι θα πούν και τους προβληματισμούς τους ή τις προτάσεις τους οι συνάδελφοι. Αυτό είναι το σημαντικό εκτός από την παρουσίαση, δηλαδή θα έχουμε και ένα είδος κουβέντας όσον αφορά τι προτάσεις έχουν, αν τους ικανοποιούν αυτά που θα δουν στην παρουσίαση και το τι προτάσεις έχουν. Απλά θέλω να πω το εξής, γιατί βλέπω ανά την Ελλάδα διάφορα εμπορική συλλογή, διάφορες ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες παίρνουν αυτή τις αποφάσεις για τους συναδέλφους χωρίς να ερωτώνται οι συνάδελφοι. Εδώ εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο, ναι, μεν έχουμε κάποιες γενικές γραμμές που ακολουθούμε, όμως εδώ θέλουμε να φέρουμε τους συναδέλφους σε επαφή άμεση με την τράπεζα. Γι' αυτό είναι ο λόγος της εκδήλωσης. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος, ας πούμε, να κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο μια συνάντηση με την Τράπεζα Επίρου και να πάρουμε δύο-τρεις αποφάσεις αν τα προγράμματα είναι καλά, ναι ή όχι. Mm-hmm. Θέλουμε εδώ να ακούσουν οι συνάδελφοι, να πούν τους προβληματισμούς τους και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε και να μπούμε σε ένα πλαίσιο καλής συνεργασίας. Να έχουν και οι ίδιοι πρόσβαση και να θέσουν οι ίδιοι απευθείας τα ερωτήματα. Άρα θα πάρουν και σαφείς απαντήσεις. Ναι. Πολύ σωστά και πιστεύω ότι η Τράπεζα Επίρου θα βρίσκεται δίπλα μας σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πόσο δύσκολες και πόσο, αν θέλετε, προβλήματα ακόμη αντιμετωπίζονται, παρότι έχουμε περάσει και την υγειονομική κρίση, είμαστε στην επόμενη μέρα, αλλά βλέπουμε όμως ότι το καταναλωτικό κοινό δεν έχει ακόμη έτσι ξεδιπλωθεί. Να το πούμε στην καθημερινότητα, στην καθημερινή. Δεν έχει ακόμη αρχίσει να κάνει να ξαναμπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς και όσον αφορά τις αγορές του και όσον αφορά περισσότερο την επισκεψιμότητα και στα τοπικά καταστήματα. Δεν αφορά μόνο την Άρτα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η αγορά της Άρτας. Το καταναλωτικό κοινό δικαιολογημένα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία παγωμάρα καταρχήν, γιατί δεν ξέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα, γενικότερα ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Θεωρείτε ότι η αβεβαιότητα είναι αυτό που τους κρατάει? Ένα κομμάτι είναι η αβεβαιότητα. Ένα δεύτερο κομμάτι όμως είναι και η έλλειψη χρημάτων. Όταν η ΓΕΣΕΒΕ έβγαλε την έρευνα την προηγούμενη εβδομάδα που λέει ότι οι μισθοί φτάνουν για τις 18 πρώτες μέρες του μήνα, ότι πάνω από το 70-80% έχουν ελαχιστοποιήσει τις αγορές τους στα είδη πρώτης ανάγκης. Δεν συζητάμε τώρα σε ένδυση υπόδηση που το 83-84% έχει σταματήσει να κάνει αγορές. Άρα το καταναλωτικό κοινό, η έλλειψη χρημάτων στο καταναλωτικό κοινό και η έλλειψη χρημάτων στο καταναλωτικό κοινό οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Και αυτοί που μπορούν να έχουν κάποια άνεση εισοδήματος και αυτή τη στιγμή έχουν ένα φόβο γιατί δεν ξέρουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Να πούμε και το εξής, ότι μπροστά μας έχουμε και εκλογές βουλευτικές, οι οποίες πάντα παγώνουν την αγορά. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, πάντα γιατί υπάρχει αβεβαιότητα της επόμενης μέρας και της επόμενης κυβέρνησης, άρα όταν προκυρήσουν οι εκλογές η αγορά παγώνει. Ευελπιστώ πως αν τώρα οι εκλογές γίνουν όπως λέγονται 9 Απριλίου, που θα είμαστε και στην περίοδο του Πάσχα, ευελπιστώ να μην επηρεάσει τόσο πολύ την αγορά και ευελπιστώ να μην επηρεάσει και τους επισκέπτες που πρόκειται να έρθουν στην πόλη μας στην περίοδο του Πάσχα, γιατί αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί κάποιος να έρθει να ψηφίσει. Δύσκολη κατάσταση όπως το είπατε. Διαχειρίσιμη είναι? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα το διαχειρίσιμη είναι θέμα κουβέντας και διαλόγου, το τι έχεις να λάβεις, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι διαχειρίσιμη είναι αν υπάρχει θέληση από την κυβέρνηση, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Mm-hmm. Πάντα είναι διαχειρίσιμη, πάντα η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να διευθετήσει πράγματα και να βάλει το νερό στο αυλάκι, όπως λέμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αρκεί να υπάρχει θέληση για να γίνει. Προχθές και τις προηγούμενες μέρες, το προηγούμενο διάστημα, με τις αποκριάτικες εκδηλώσεις αυτές που διοργανώθηκαν από όλους εσάς, από τους φορείς, από το Δήμο, είδαμε τεράστια κινητικότητα στις πλατείες, στους δρόμους, πάρα πολλοί κόσμος. Και μάλιστα τα άκουσα και μόνη μου αυτό από πολλούς ανθρώπους που στεκόντουσαν σε κάποιες βιτρίνες καταστημάτων, να λένε «Δες τι ωραία πράγματα, κοίτα». Θεωρώ όμως ότι για τον εμπορικό κόσμο δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί δηλαδή ο καλός λόγος, δεν αρκεί μόνον αυτό. Πρέπει να μπει ο κόσμος μέσα στα καταστήματα, πρέπει να ψωνίσει. Θα μου πείτε, ξαναερχόμαστε πάλι στα προηγούμενα θέματα, στο ότι δεν υπάρχουν χρήματα ή υπάρχει και αβεβαιότητα η αυριανή, αλλά
και το γεγονός μόνο ότι υπάρχει προσέλκυση καταναλωτών, θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα που θα πρέπει από κάπου να το πιάσετε κι εσείς. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι μια κουβέντα που τη λέμε και την ξαναλέμε με τις εκδηλώσεις. Βλέπουμε γειτονικές, εγώ θα πάρω την Πρέβεζα, έτσι. Τώρα μιλάμε για χειμώνα, δεν μιλάμε για καλοκαίρινη περίοδο που θα πάνε ούτως ή άλλως στην Πρέβεζα. Η Πρέβεζα έκανε μια εκδήλωση με το καρναβάλι και είχε 6.500 κόσμο, 6.500 καρναβαλιστές. Εδώ όμως, εκτός από την εκδήλωση που ήταν με τις γυναίκες την προηγούμενη εβδομάδα, που θα μπορούσε και θα μπορεί πάντα να γίνεται καλύτερη και μεγαλύτερη, αρκεί να υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Οι γυναίκες κάνουν το απόλυτο που μπορούν να κάνουν, απλά πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και των υπόλοιπων φορέων που θα βοηθήσουν. Εδώ πρέπει οι εκδηλώσεις που γίνονται στην Άρτα να μην γίνονται για μας, για μένα, για εσάς, για τον οποιοδήποτε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι εκδηλώσεις πρέπει να έχουν επισκεψιμότητα. Το να βάλουμε στο καλεντάρι του Δήμου 20-50 εκδηλώσεις το χρόνο για να πούμε ότι κάναμε εκδηλώσεις δεν έχει ουσία. Σπανταλούνται χρήματα στον αέρα για να πούν ότι κάναμε μια εκδήλωση. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Εδώ πρέπει να καθίσουν κάτω οι φορείς, να δούμε ποιες είναι οι εκδηλώσεις, να κοστολογηθούν οι εκδηλώσεις, να δούμε πού μπορούν να βοηθήσουν ο καθένας για να έρθει κόσμος εκτός Άρτας. Και αυτό που ακούω πολλές φορές είναι να κρατηθεί ο κόσμος της Άρτας εδώ για τις εκδηλώσεις, για τα ψώνια, για όλα αυτά. Αυτό είναι λάθος. Όπως εμείς θέλουμε να έρχονται να επισκέπτονται την Άρτα εκτός Άρτας, δεν μπορούμε εμείς εδώ να εγκλωβίσουμε κανέναν Αρτινό να μην πάει σε άλλες περιοχές, είτε για τριήμερο είτε για οτιδήποτε άλλο. Εδώ όμως εμείς αυτό που πρέπει να πετύχουμε είναι να έχουμε επισκεψιμότητα στην πόλη μας. Δηλαδή κόσμο εκτός Άρτας. Αυτό πρέπει είναι το στοίχημα. Όχι να κρατήσουμε τους δικούς μας που είμαστε εδώ κάθε μέρα. Να έρθουν παραπάνω. Να κρατήσουμε τους δικούς μας, αλλά να έρθουν και παραπάνω. Θα μπορούν οι δικοί μας να μείνουν να δουν ότι εδώ υπάρχουν κάποιες περισσότερες εκδηλώσεις. Αλλά ο στόχος είναι να φέρουμε κόσμο εκτός Άρτας. Ο βασικός στόχος είναι αυτός. Mm-hmm. Πρέπει να το ξαναπούμε. Ευελπιστώ τώρα που είναι και παραμονές εκλογών σε όλα τα επίπεδα και βουλευτικές και δημαρχιακές και περιφερειακές και επιμελητηριακές. Έχει από όλες τις εκλογές αυτή η χρονιά. Ευελπιστώ ότι τα προγράμματα που θα κατατεθούν από τους εκάστοτε υποψηφίους και επικεφαλής των συνδυασμών να είναι φτιαγμένα πάνω από κουβέντα με τους φορείς. Γιατί βλέπω ότι και έβλεπα και τα προηγούμενα χρόνια διάφορες προτάσεις, διάφορα προγράμματα που ήταν. Να προκαλέσετε κι εσείς, κύριε Κουκλιάρα, κάποιες συζητήσεις. Να προκαλέσετε κι εσείς ως Εμπορικός Σύλλογος μια πολύ ανοιχτή κουβέντα. Εγώ θα κάνω μια πρόταση. Εγώ θα κάνω μια πρόταση και μέσα από το κανάλι σας ότι τα διάφορα debate που γίνονται είτε για το Δήμο, είτε για την περιφέρεια, είτε για οπουδήποτε, καλό θα είναι τις ερωτήσεις να είναι ένας δημοσιογράφος που θα κάνει το συντονισμό, αλλά να είναι φορείς, δηλαδή εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου, εκπρόσωπος της εστίασης, εκπρόσωπος του επιμελητηρίου, η αγορά δηλαδή, και η αγορά και οι διάφοροι άλλοι σύλλογοι, ας πούμε πολιτιστικοί ή οτιδήποτε άλλο, να κάνουν τις ερωτήσεις στους υποψηφίους. Ξέρετε, αυτό που χωλαίνει, και πιστεύω... ξέρετε που χωλαίνει αυτή η κουβέντα, η μεγάλη κουβέντα, στην αυτοκριτική. Γιατί όταν η κουβέντα γυρίζει εκτός από εκείνον ο οποίος συνδιαλεγόμαστε με εκείνον τον οποίο συζητάμε και γίνεται η συνέντευξη, όταν στρέφουμε τα ερωτήματα στον εαυτό μας, η αυτοκριτική δυστυχώς δεν αρέσει σε κανέναν και η κουβέντα εκεί κάπου κλείνει. Αρχίζει και πηγαίνει αλλού. Αν αυτό μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε όλοι, τότε νομίζω ότι ναι, βγαίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το θέμα είναι το εξής, ότι εδώ δεν βλέπουμε τον εκπρόσωπο του φορέα, βλέπουμε το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου και είναι λάθος. Και δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα. Δεν βλέπουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, βλέπουμε τον Δημήτρη Χουλιάρα, το τι είναι, που ανήκει, τι ομάδα είναι και οτιδήποτε άλλο. Είναι λάθος αυτό. Όχι, είναι λάθος και τον... Είναι λάθος, κοιτάξτε να δείτε, είναι λάθος και εμάς των εκπροσώπων πολλές φορές που μπορεί να εκφράζουν μέσα από τις θέσεις μας κάποιοι να εκφράζουν κομματικές απόψεις. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί εδώ εκπροσωπούμε τους συναδέλφους μας και τίποτα άλλο. Άρα θέλουμε το καλό της πόλης μας, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά τώρα τελευταία, ειδικά με το Open Mall, έχω ακούσει πάρα πολλά ότι κάνουμε αβάντα εισαγωγικά
Εγώ προσωπικά, ότι κάνω αβάδε στον κύριο Τσιρογιάννη για το έργο του Open World. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε, επειδή έχει εκλογές φέτος, να πούμε ότι δεν γίνεται κανένα έργο από αυτά που τρέχει. Είναι ντροπή. Αυτές είναι οι λαθεμένες τακτικές, κύριε Κουλιά. Ακριβώς, αυτές είναι λαθεμένες τακτικές. Αλλά δηλαδή, πέρα από όλα αυτά, εγώ να θέσω ένα ερώτημα. Να τα έργα. Έτσι. Βεβαίως, να θέσω... έχει αλλάξει η ψυχολογία του εμπορικού κόσμου με το Open Mall, με τη δημιουργία του Open Mall. Γιατί τουλάχιστον και αυτό πάλι το άκουσα από πολίτες, ότι προχωρούν με ταχύς ρυθμούς τα έργα. Δηλαδή, οι άνθρωποι δουλεύουν σε εκείνο το τμήμα που έχουν ξεκινήσει τα έργα. Είναι ικανοποιημένοι, βλέπουν φως στον ορίζοντα, τους αναπτερώνει το ηθικό, είναι αισιόδοξοι. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα ότι το ξεκίνησε το Open Mall είναι η κουβέντα που όλοι λέγανε ότι δεν θα ξεκινήσει ποτέ. Άρα, από τη στιγμή που ξεκίνησε, θα ολοκληρωθεί. Ο ένας πυλώνας είναι αυτός. Τώρα, όσον αφορά τους καταστηματάρχες, τους καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανακατοσούρα μπροστά στα καταστήματά τους, μέχρι να σκαφτεί, δηλαδή μέχρι το Πάσχα, που θα είναι το μεγάλο και το βασικό πρόβλημα, μέχρι να σκαφτεί το κομμάτι μπροστά από τον Άγιο Γεώργιο μέχρι το Μονοπλιό. Μόλις θα πέσει το τσιμέντο εκεί, μετά όλα θα μπουν σε ένα ρυθμό κανονικό. Η υπομονή, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο το κομμάτι, αλλά από τη στιγμή που θέλουμε να αναβαθμιστούμε, και όταν λέμε ότι μια περιοχή ήταν υποβαθμισμένη όλα αυτά τα χρόνια και από εκεί ξεκινάει το έργο, λίγο υπομονή στους συναδέλφους, γιατί να πέσει το κομμάτι του τσιμέντου για να μπορεί να κινείται ο κόσμος άνετα προς το κέντρο του πεζόδρομου, και από εκεί πέρα όλα θα μπουν σε ένα πολύ καλό ρυθμό. Εμείς ως εμπορικός σύλλογος, για να καταλάβετε, το δικό μας προγραμματισμό για να φτιάξουμε τα καταστήματα τον έχουμε βάλει μετά το Πάσχα, έτσι ώστε να περάσουν και οι γιορτές, να μπορέσουμε και εμείς μετά το Πάσχα να ξεκινήσουν να γίνονται τα έργα στα καταστήματα, για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στους καταστηματάρχες. Πιστεύω ότι και αυτοί που αυτή τη στιγμή αντιδρούν για την ταλαιπωρία, για το οτιδήποτε κομμάτι, είναι σίγουρο ότι αυτοί θα είναι προς το τέλος της χρονιάς οι πρώτοι που θα ευχαριστηθούν και θα χαρούν για το αποτέλεσμα. Και εδώ ξαναλέω, δεν έχει να κάνει ούτε με τον κύριο Τσιρογιάννη, ούτε με κανέναν υποψήφιο, ούτε με τον Χουλιάρα, ούτε με κανέναν άλλον. Εδώ έχει να κάνει με έργο που είναι του Δήμου της Σάρτας, που είναι για τον τόπο μας, για την πατρίδα μας, για τα καταστήματά μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει με συνέπεια τους κτηνοτρόφους, την ελληνική κτηνοτροφία και ευρύτερα τον αγροδιατροφικό τομέα της οικονομίας. Στην ειδική εκδήλωση επενδύσεις και στην κτηνοτροφία και σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 12ης ζωοτέχνικα, αναλύθηκαν εκτενώς οι επενδυτικές ανάγκες της ελληνικής κτηνοτροφίας για την αύξηση της βιωσιμότητας αλλά και της αποτελεσματικότητάς τους. Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει με συνέπεια τους κτηνοτρόφους στην ελληνική κτηνοτροφία και ευρύτερα τον αγροδιατροφικό τομέα της οικονομίας. Στην ειδική εκδήλωση επενδύσεις στην κτηνοτροφία και σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που πραγματοποίησαν στο πλαίσιο της 12ης ζωοτέχνειας, η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρεία Milk Plan, το Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρίτων και το Αγροτικό Συνεταιρισμό Άγελο Δατορόφ Δυτικής Θεσσαλίας, εξετάστηκαν εκτενώς οι επενδυτικές ανάγκες της ελληνικής κτηνοτροφίας για την αύξηση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας. Ο Διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Αλέξης Πολιτάκης, ο οποίος και συντόνισε τη συζήτηση, εστίασε μεταξύ άλλων στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα. Τις εξειδικευμένες τραπεζικές λύσεις χρηματοδότησης των κτηνοτρόφων τόσο για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών όσο και για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων παρουσίασε η κυρία Μαρκέλα Μαλαματένιου, στέλεχος αγροτικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς. Θέλω να πω και εγώ λοιπόν με τη σειρά μου ότι δεν υπάρχει κανένας σκοπός, καμία ανάγκη χρηματοδότησης που έχει ένας επενδυτής για θέσιμα προς χρήση για τον κάθε έναν επενδυτή. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμο από την Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα το νέο πρόγραμμα για μικροχρηματοδοτήσεις αγροτών μέχρι 25.000 ευρώ του Ταμείου Μικρών Δανείων. Το πρόγραμμα προβλέπει πλήρη επιδότηση τόκων για τα 2 πρώτα χρόνια του δανείου και χαμηλά επιτόκια για τα επόμενα. Οι εξελίξεις στον κλάδο της κτηνοτροφίας δημιουργούν την ανάγκη στο κτηνοτρόφο του αύριο να αναζητά νέες ευκαιρίες, νέες μεθόδους εκτροφής, διαχείριση ορθολογική της κτηνοτροφικής του εκμετάλλευσης,
σχέση σύγχρονη με το περιβάλλον και φυσικά την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Το προφίλ του κτηνοτρόφου αυτού στηρίζει η Τράπεζα Πειραιώς, προσφέροντας μία σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ανάγκες του, προκειμένου να υλοποιήσει τις επενδύσεις του για βιώσιμες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Στην επικείμενη νέα πρόκληση για τα σχέδια βελτίωσης, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να εγκριθούν επενδύσεις της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρθηκε ο προϊστάμενος της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευθύμιος Τσατούρας, παρουσιάζοντας τα ειδικά χαρακτηριστικά της. Τι είναι τα σχέδια βελτίωσης? Είναι το εργαλείο που έχει το κράτος για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους. Δεν υπάρχει, είναι τόσο απλό, δεν χρειάζεται να το βαρύνουμε περισσότερο με το. Τη στροφή των κτηνοτρόφων σε καινοτόμα συστήματα και σύγχρονες τεχνολογίες ανέδειξε ο κύριος Νικόλαος Ημερίδης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Milk Plan. Λύση για εξοικονόμηση ενέργεια. Η Milk Plan εξάγει το 60% της παραγωγής στις 98 χώρες. Στην αρχή πραγματικά μας βοηθάτε πολύ. Οι επενδύσεις στην σύγχρονη κτηνοτροφία είναι μονόδρομος. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να απαντήσουν στο δίλημα ότι κάνω επενδύσεις και πάω μπροστά ή αλλάζω επάγγελμα. Οι επενδύσεις πρέπει να γίνουν με στόχο την ευζοία των ζώων. Στην ανάπτυξη των συνεργατικών σχημάτων, τα οποία αποτελούν επιτυχημένη μορφή οικονομικής σύμπραξης διεθνώς, αναφέρθηκε ο Σπύρος Μπέτας από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς. Πως μας δίδεται η ευκαιρία να συμπράξουμε από κοινού για την ανάπτυξη και για την επόμενη μέρα στο χώρο που με μεγάλη μασχαρά το οικοσύστημα αυτό να μεγαλώνει, πατώντας σε νέες στέρεες βάσεις. Στην Μολιακή Τραπεζική. Εξυπηρετούμε άνω των 300 αγροτικών συνεταιρισμών με σημαντικού ύψους ενεργά χρηματοδοτικά όρια. Το μέγα ζήτημα της έλλειψης εργατικών χεριών έθιξε ο πρόεδρος του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρίτων, κ. Παύλος Σατολιάς, εστιάζοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη υιοθέτησης νέων τεχνολογιών για τη βιωσιμότητα του κτηνοτροφικού κλάδου. Την ανάπτυξη του πρωτογενής τομέα, το ένα λοιπόν ακολουθεί το άλλο. Αυτό ήθελα να το πω. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Μιλάμε για σημαντική συνεισφορά στην οικονομία του νησιού. Ευόλου. Ιστορία μας. Ο κτηνοτροφικός εξυγχρονισμός είναι επιβεβλημένος. Οι νέες τεχνολογίες πρέπει να εισέλθουν στην κτηνοτροφία της χώρας μας. Άρα, υγιείς συνεταιριστικές οργανώσεις, τραπεζικό χρηματοδοτικό σύστημα, εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να όλοι μαζί. Για να μπορέσουμε να κάνουμε το αύριο του κτηνοτροφικού τομέα καλύτερο, ούτως ώστε να χρειαζόμαστε και λιγότερα εργατικά χέρια και να έχει ποιότητα ζωής ο κτηνοτρόφος. Για τη δύναμη των συνεταιρισμών μίλησε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας, Γεώργιος Βαϊόπουλος, που προανήγγειλε τη δημιουργία μονάδας παραγωγής ζωοτροφών για τα 600 μέλη του. Μια επένδυση την οποία προτίθεται να εντάξει προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Την παραγωγή. Η τιμή είναι νέα για όλους. Και ο φοδιασμός στα μέλη μας είναι όλο το ίδιο. Διαμορφώνουμε τιμές στην αγορά. Και τις τιμές διαμορφώνουμε στην αγορά μόνο οι συνδέσμοι, μόνο οι ομάδες. Σήμερα η κτηνοτροφία βρίσκεται σε ένα στάδιο πολύ δύσκολο, θα έλεγα, για την εποχή μας. Τόσο αφορά στην ενέργεια, που συμβάλλουν ώστε το κόστος παραγωγής να παράγονται γάλατα και κρέατα είναι πολύ δύσκολο. Εδώ χρειάζεται στήριξη και από την πολιτεία, αλλά και κάποια τραπεζικά συστήματα να στηρίξουν το κράτο αυτό, ώστε να αντέξει στην κρίση για να μπορούμε να παράγουμε για την επόμενη μέρα. Στην εκδήλωση απίθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, τονίζοντας ότι είναι επιτακτική ανάγκη η αντιμετώπιση των προκλήσεων της ελληνικής κτηνοτροφίας με την Τράπεζα Πειραιώς, ένα εκ των βασικών στυλοβατών. Με σκοπό να μπορέσουμε να κρατήσουμε την γνώση που απέκτησε και δημιούργησε η Αγροτική Τράπεζα όλες αυτές τις δεκαετίες που ήταν ενεργή στο χώρο ενδιαφέροντος μας. Να σας πούμε την άποψή μας και μετά εσείς να αποφασίσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σφοδρή επίθεση στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στη σκιά των εξελίξεων με τους κυρίους Πολάκη και Παπά. Ο κύριος Τσίπρας εκόλαψε τον πολακισμό, τόνισε ο κύριος Οικονόμου, ενώ πρόσθεσε πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του το μόνο που αρκέστηκε να του καταλογίσει είναι προσωπική σταυροφορία κατά του καθεστώτος. Την προσεχή Παρασκευή υπέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ως την ημέρα που θα υπάρξουν εξελίξεις όσον αφορά το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Σε σχετική ερώτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το αν το Υπουργικό Συμβούλιο της Παρασκευής είναι το τελευταίο. Για το πόσες ενημερώσεις θα κάνει ο ίδιος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου είπε ότι στο Υπουργικό της Παρασκευής θα δοθούν οι απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα, προαναγγέλλοντας έτσι την ανακοίνωση των αποφάσεων σχετικά με τις εκλογές. Αυτά τα νομοσχέδια, κύριε Υπουργέ, έχουν περάσει από το Υπουργικό. Θα περάσουν στο Υπουργικό που έρχεται ή θα χρειαστεί και ένα ακόμα Υπουργικό Συμβούλιο? Όποια νομοσχέδια πηγαίνουν στη Βουλή έχουν περάσει στο Υπουργικό. Αν την Παρασκευή περάσουν και άλλα, θα έρθουν και αυτά στη Βουλή. Άρα δεν θα χρειαστούμε κάποιο άλλο Υπουργικό Συμβούλιο. Όσα νομοσχέδια είναι να έρθουν μέχρι τη διάλυση της Βουλής, θα εξεταστούν στο επικείμενο Υπουργικό. Θα το μάθουμε στο Υπουργικό της Παρασκευής. Είπατε προηγουμένως ότι στο Υπουργικό της Παρασκευής θα τα μάθουμε όλα, γιατί αν θα γίνει άλλο Υπουργικό, έτσι, αυτό. Με ρωτήσανε για μια σειρά από πράγματα που είπα ότι για αυτά που με ρωτούσαν τις απαντήσεις θα τις πάρουν στο Υπουργικό της Παρασκευής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκίνησε την ενημέρωση στους πολιτικούς συντάκτες με επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την υπόθεση Πολάκη. Και το φασιστικό ξέσπασμα του κυρίου Πολάκη αναδεικνύουν τα αντιδημοκρατικά και αντιθεσμικά στοιχεία της ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ και τις μεγάλες ευθύνες του κυρίου Τσίπρα στην εκόλαψη και στη γιγάντωσή τους. Ο πολακισμός και η ομόφωνη καταδίκη του κυρίου Παπά είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Άλλωστε, ο πολακισμός δεν εμφανίστηκε τώρα. Υπάρχει και γιγαντώνεται χρόνια μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ με την ανοχή, αν όχι με την καθοδήγηση του ίδιου του κυρίου Τσίπρα. Ο πολακισμός είναι το ανώτατο στάδιο και η ολοκλήρωση ενός είδους πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑΙΣΜΟΥ που εμπνεύστηκε, εξέθρεψε και εισήγαγε σταδιακά ο κύριος Τσίπρας από το 2011. Τότε που εμπνευσμένος από το ρητό του Μάο Τσετούνγκ, μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση, έβαλε σκοπό να κάνει τα πάντα όμως, προκειμένου να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός. Στο όνομα του κεροσκοπισμού δεν δίστασε μπροστά σε τίποτα και σε κανέναν. Η αρχή έγινε στην πλατεία Συντάγματος, την εποχή των αγανακτισμένων το 2011. Τότε συντελέστηκε η πρώτη μεγάλη πολιτική μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο αραβώνας της πλατείας Συντάγματος έγινε γάμος το 2015 για να έρθει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυβέρνηση η οποία έφερε τη χώρα στο χείλος της απόλυτης καταστροφής και με το δημοψήφισμα του 2015 δίχασε τον ελληνικό λαό. Τότε ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να συναριθμίσει το κόμμα του με τις δυνάμεις της ακρότητας και του παραλογισμού, τόσο της ακραίας αριστεράς όσο και της ακραίας δεξιάς. Δημιούργησε ένα πολιτικό πολτό φανατισμού, μίσους, ακρότητας και παράλογων πολιτικών ετοιμάτων. Ένα ιδιότυπο εθνολογικισμό με χαρακτηριστικά λατινοαμερικανικής μπανανίας. Η κυβέρνησή του είχε σκοπό από τότε να επιβάλλει στην Ελλάδα αυταρχικό καθεστώς τριτοκοσμικού τύπου. Γι' αυτό και μεθόδευσε και προσπάθησε να φυλακίσει κορυφαία στελέχη της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ της περίοδου 2012-2015 με κουκουλοφόρους μάρτυρες και κατασκευασμένες κατηγορίες. Γι' αυτό με προτεργάτη τον κύριο Παπά, το στενότερο και παλιότερο συνεργάτη του, μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρησαν πιεστικά να ελέγξουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσω μαύρου χρήματος, μέσω offshore, μέσω ξένων δυνάμεων, μέσω δικτύων που συνδέονταν με αυταρχικά καθεστώτα. Γι' αυτό και δεν δίστασαν να συνεργαστούν ακόμη και με τα άκρα για να ψηφίσουν τον εκλογικό νόμο, την ώρα που ο του θαύματος, συμπτωματικά, δεν βρισκόταν αίθουσα για να ξεκινήσει η δίκη της Χρυσής Αυγής. Σήμερα, μπροστά στην κατακραυγή του συνόλου της κοινωνίας, υπό το βάρος της ομόφωνης απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου για την καταδίκη του κυρίου Παπά, ετοιμάζονται να απομακρύνουν από τις τάξεις του κόμματός τους τον κύριο Πολάκη. Για να απαλλαγούν όμως από τον πολακισμό, χρειάζονται πολλά περισσότερα. Πρώτα απ' όλα, το ελάχιστο, και υπογραμμίζω τη λέξη, το ελάχιστο που απαιτείται, είναι ο άνθρωπος που επί 15 συνεχή χρόνια είναι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για αυτή την κατρακύλα. Ο κύριος Τσίπρας
να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την κατρακύλα αυτή. Γιατί το λέω αυτό? Άραγε ο κύριος Πολάκης είναι μια μεμονωμένη, ιδιαίτερη περίπτωση, ο οποίος ενίοτε ξεφεύγει από τα όρια και προχθές το παράκανε? Άραγε η αμφισβήτηση και η υποβάθμιση των θεσμών είναι θέση μόνο του κυρίου Πολάκη? Ή μήπως η αρχή δεν υπάρχουν θεσμοί, αλλά μόνο λαός, είναι η βασική αντίληψη του κυρίου Τσίπρα? Η προσπάθεια άλωσης και απονομιμοποίησης της δικαιοσύνης, οι επιθέσεις σε δικαστικούς λειτουργούς, χαρακτηρίζουν μόνο τον κύριο Πολάκη? Ή μήπως αποτελούν θεμελιώδη αντίληψη του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν θα αναφερθώ σε πολλά, δεν θα αναφερθώ σε παλιότερα. Μόλις προχθές την Παρασκευή, μετά την ομόφωνη καταδίκη του κυρίου Παπά, η δήλωση του Τσίπρα έλεγε ότι καλείται ο λαός να επιβάλλει δικαιοσύνη στη δικαιοσύνη. Η στοχοποίηση δημοσιογράφων και μέσων μαζικής ενημέρωσης εξαντλούνταν μόνο στον κύριο Πολάκη? Ή μήπως αποτελεί κυρίαρχη αντίληψη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος όπου βρεθεί και όπου σταθεί, μιλά για ελεγχόμενα από την κυβέρνηση, πετσωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία βεβαίως όποτε ζητήσει και ορθώς φιλοξενείται χωρίς καμιά δυσκολία? Μόνο ο κύριος Πολάκης με την προχθεσινή του εντός εισαγωγικών προκήρυξη στοχοποίησε δημοσιογράφους? Ή μήπως κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν πρόσωπα δημοσιογράφων παρήλευναν σε γιγαντοοθόνες? Ή σε ένα σποτ του 2020, επίσης του ΣΥΡΙΖΑ, όπου κατηγορούσαν συλλήβδιν τους δημοσιογράφους ότι ελέγχονται και χρηματίζονται? Η συκοφάντηση, η ύβριση, η προγραφή πολιτικών αντιπάλων ήταν προνόμιο μόνο του κύριου Πολάκη? Ή μήπως το «είτε τους τελειώνουμε, είτε μας τελειώνουν», οι γερμανοτσολιάδες, το hashtag «νουδούπεδεραστές», οι ατάκες για το καλό και για το άγριο, η εξίσωση της αριστείας με τον ναζισμό και μια σειρά από άλλα, είναι η ταυτότητα του πολιτικού λόγου του ΣΥΡΙΖΑ? Η δηλητηρίαση της πολιτικής και της κοινωνίας με ψέματα, με εκστρατείες fake news σε κρίσιμες περιόδους για την πατρίδα και την κοινωνία ήταν ευθύνη μόνο του κυρίου Πολάκη? Ή μήπως η κατασυκοφάντηση της Ελλάδος με οργανωμένες εκστρατείες προπαγάνδας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα με την περίπτωση του δήθεν νεκρού παιδιού στον Εύρο, αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ? Όλα αυτά που περιέγραψα και πολλά περισσότερα, πολλά περισσότερα που έχει αναδείξει η ιστορική εμπειρία, συνιστούν την κυρίαρχη ιδεολογία του κυρίου Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑΙΣΜΟ. Εχμή του δόρατος του ΣΥΡΙΖΑΙΣΜΟΥ, ο κύριος Τσίπρας έχρισε τον κύριο Πολάκη, στον οποίον έδισε απεριόριστα μέσα αλλά και ελευθερία. Επένδυσε στην πολιτική και ηθική χυδαιότητα, την αμετροέπεια, την ευτέλεια και την έλλειψη κάθε θεσμικότητας του στενού του συνεργάτη για να προωθήσει το πολιτικό του όραμα, την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑΙΣΜΟΥ με κάθε μέσο και με κάθε κόστος. Ο Πολακισμός όμως έφτασε να γίνει η φυσιολογική μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑΙΣΜΟΥ στο ανώτατο επίπεδό του. Μια πολιτική παθογένεια που χαρακτηρίζει τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας εκόλαψε και γέννησε τον Πολακισμό και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι μέσα στο σώμα του κ. Πολάκη υπάρχει το πνεύμα του κ. Τσίπρα. Ακόμη και προχθές που ο κ. Πολάκης σε ένα κρεσέντο φασισμού και τρομοκρατίας απειλεί συμπολίτες μας, ο κ. Τσίπρας το μόνο που αρκέστηκε να του καταλογήσει, το μόνο, είναι προσωπική σταυροφορία κατά του καθεστώτος, χωρίς ούτε μια λέξη αποδοκιμασίας για τις συγκεκριμένες φασιστικές του θέσεις. Άλλωστε αυτές έχουν διατυπωθεί και στο παρελθόν και σε πολλούς χρόνους και από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σήμερα, είτε επειδή ο κύριος Πολάκης χαλάει την απόπειρα θεσμικού καλοπισμού που επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις επισκέψεις του σε πρόσωπα που παλιότερα ήθελε οικογενειακώς να φυλακίσει και με συνεντεύξεις στους εφημερίδες που σκιά έχουν υβριστεί από στελέχη του, είτε επειδή αναζητά απεγνωσμένα τρόπο αλλαγής της ατζέντας μετά την ομόφωνη καταδίκη από το ειδικό δικαστήριο του στενού του συνεργάτη, είτε γιατί θέλει καθαρό εσωτερικό πεδίο μετά τις εκλογές, ο ίδιος και ο ΣΥΡΙΖΑ σύρονται στην αυτονόητη πράξη, στη διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Ο Πολακισμός όμως είναι σαράκι που τρώγει τις άρκες του ΣΥΡΙΖΑ. Για να αντιμετωπίσει ο κύριος Τσίπρας την πολιτική παθογένεια που ίδιος δημιούργησε, οφείλει όχι μόνο να κάνει το αυτονόητο, όχι μόνο να διαγράψει τον κύριο Πολάκη, αλλά και να αποδοκιμάσει λόγο και έργο το μεδούλι του Πολακισμού. Την αμφισβήτηση των θεσμών, τις επιθέσεις στη δικαιοσύνη, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων, τη συκοφάντηση και στοχοποίηση ανθρώπων. Επιβάλλεται επίσης και κάτι ακόμη, ίσως πολύ πιο σημαντικό. Επιβάλλεται η άμεση διαγραφή από το ΣΥΡΙΖΑ και η απόσυρση από τα ψηφοδέλτια του, του ομόφωνα και αμετάκλητα καταδικασμένου για παράβαση καθήκοντος κ. Παπά. Το ειδικό δικαστήριο την Παρασκευή έκρινε ομόφωνα ένοχο για παράβαση καθήκοντος
τον πρώην Υπουργό κύριο Νίκο Παπά, τον παλιότερο και στενότερο συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα. Η καταδίκη για παράβαση καθήκοντος συνιστά το πλέον απαξιωτικό αδίκημα για δημόσιους λειτουργούς. Η απόφαση είναι κόλαφος για τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, γιατί ο κύριος Παπάς, στενότερος και παλιότερος συνεργάτης του, μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, συντόνιζε και κατεύθυνε μια επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησης της ενημέρωσης. Αποκαλύφθηκε πέραν πάσης αμφισβήτησης έτσι η θεσμική εκτροπή που είχε δρομολογηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του. Ο κύριος Παπάς δικάστηκε και καταδικάστηκε ομόφωνα από τους φυσικούς του δικαστές, στο ειδικό δικαστήριο, στο οποίο είχε παραπεμφθεί από απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, όπως δηλαδή ορίζουν οι νόμοι και το Σύνταγμα του κράτους μας. Κρίθηκε ένοχος μέσα από μια ακροαματική διαδικασία. Μια ακροματική διαδικασία που κατέληξε σε ομόφωνη, επαναλαμβάνω, απόφαση του ειδικού δικαστηρίου. Κρίθηκε ένοχος μέσα από θεσμικές και νόμιμες διαδικασίες. Όχι μέσω ισχυρισμών κουκουλοφόρων μαρτύρων. Όχι με βάση όσα διακινούν ρηπαρά δίκτυα. Όχι με βάση συνωμοσιολογίες. Οι λαλίστατοι κίνηστορες του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που φαρισαϊκά κόπτονταν για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, οφείλουν να αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες, άμεσα και γενναία. Οφείλουν να παραδεχτούν το προφανές, ότι χρησιμοποίησαν δηλαδή καταχρηστικά και παράνομα την εξουσία που τους δόθηκε από τον ελληνικό λαό για να αλώσουν τη δημοκρατία μας και να μετατρέψουν την Ελλάδα σε ένα αυταρχικό κράτος τριτοκοσμικού τύπου. Είναι μάλιστα εξαιρετικά ενδιαφέρον και εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι τα πρακτικά του ειδικού δικαστηρίου με την κατάθεση της γραμματέως του κ. Καλογρίτσα διαβιβάζονται στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ξεκινήσει την ανάλογη έρευνα. Και η κατάθεση εκείνη, επώνυμη, στο φως της ημέρας, ένορκη, όχι με κουκούλες, μιλά για σακούλες με μαύρο χρήμα που με κάποιο τρόπο έφταναν στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια η κατάθεση αυτή δεν είναι η μόνη. Επιβεβαιώνει και συμπληρώνει όσα ο ίδιος ο κύριος Καλογρίτσας είχε κατά καιρούς καταλογίζει στην Κουμουνδούρου. Πού βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν, μετά την οριστική δικαστική αποτίμηση μιας υπόθεσης? Εκείνοι που διακήρυσαν ότι νοιάζονται τάχατες για την ελευθερία και την ανεξαρτησία του τύπου, καταδικάζονται επειδή έστησαν μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου διαγωνισμό παροδία για τον έλεγχο του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Εκείνοι που διακήρυσαν ότι υπάρχουν δικαστές εις τας Αθήνας, στρέφονται εναντίον της ομόφωνης απόφασης 13 ανώτατων δικαστικών, υποστηρίζοντας ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν θα αποδίδουν τα δικαστήρια και η δικαστική λειτουργία, αλλά οι ίδιοι και ο λαός. Από τα λαϊκά δικαστήρια, δηλαδή καταδίκης των αντιπάλων στις πλατείες των αγανακτισμένων, περνούν στα λαϊκά δικαστήρια ξεπλήματος των δικών τους παρανομιών. Καταφεύγουν σε αμφισβήτηση των θεσμικών λειτουργών της πολιτείας. Από τον ακτιβισμό δηλαδή σε βάρος του Κοινοβουλίου με την απόφασή τους να αποχωρήσουν από τις ψηφοφορίες, καταλήγουν σε ευθεία βολή εναντίον της δημοκρατίας μας. Εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν θέλουν στα ψηφοδέλτιά τους πρόσωπα και ανθρώπους με καμία σκιά, εντάσσουν σε αυτά έναν ένοχο για το πιο βαρύ αδίκημα που μπορεί να χαρακτηρίσει ένα δημόσιο λειτουργό, την παράβαση καθήκοντος, καταδικασμένο μάλιστα με την ανώτατη ποινή που προβλέπεται για την παράβαση αυτή. Επειδή εδώ όμως δεν μιλούμε ούτε με βάση εκτιμήσεις, ούτε στη βάση θεωριών συνωμοσίας, έχουμε ομόφωνη, αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 13 έναντι κανενός. Τα ερωτήματα είναι απλά και συγκεκριμένα. Θα αναλάβει ο κύριος Τσίπρας την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί για τα έργα και τις ημέρες του καταδικασμένου με ομόφωνη και αμετάκλητη απόφαση από το ειδικό δικαστήριο στενού του συνεργάτη για παράβαση καθήκοντος? Θα αποσύρει ο κύριος Τσίπρας από τα ψηφοδέλτια και θα διαγράψει από το ΣΥΡΙΖΑ τον αμετάκλητα και ομόφωνα καταδικασμένο για παράβαση καθήκοντος κύριο Παπά? Όσο δεν το πράττει, μία μόνο εξήγηση υπάρχει. Για να κρατά ο κύριος Τσίπρας στα ψηφοδέλτια τον κύριο Παπά, ο οποίος, επαναλαμβάνω, καταδικάστηκε αμετάκλητα με ομόφωνη απόφαση του ειδικού δικαστηρίου για παράβαση καθήκοντος, ο κύριος Παπάς κρατά με... Γκανιάτσας. Επισκευές σταθερών και φορητών υπολογιστών. Επισκευή και αντικατάσταση οθόνης. Αντικατάσταση σκληρού δίσκου. Επισκευή μητρικής. Επισκευή κάρτας γραφικών. Υποδοχής φόρτισης και συστήματος ψήξης. Ακόμα, δωρεάν διάγνωση βλάβης και εγγύηση επισκευής.
Γκανιάτσας. Ζάρα 69 Άρτα. Γκανιάτσας. Η λύση σε κάθε πρόβλημα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θράκη και στη Μακεδονία προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θεσσαλία τα χαρακτηριστικά του καιρού στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μένετε μαζί μας. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή «Τα άλογα της καρδιάς μας» με την Μέρη και τη Χριστίνα Τζαλαλή. Από εμάς να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.